Βουλευτές τιμούν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και καταχειροκροτούνται. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε στον κόσμο η Μαρία από το 173ο Δημοτικό Σχολείο που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, αλλά δεν δίστασε να πάρει μέρος στην παρέλαση. Σήμερα είμαι παραστάτης, καθώς είχα αρκετά καλούς βαθμούς την προηγούμενη χρονιά. Πώς σας φαίνεται που θα είστε μαζί με τη φίλη σας σήμερα? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα είναι μαζί μας. Η Λουίζα κράτησε την ελληνική σημαία με περηφάνεια. Η μάμα μου είναι Ελληνίδα και ο παπάς μου είναι από την Αφρική. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι χαρούμενη που τα κατάφερα. Πολύ σημαντική για το έθνος, γιατί σημαίνει Ελλάδα, είναι οι Έλληνες ενωμένοι και δηλώνει το θάρρος, το πάθος των Ελλήνων, κάτι που πρέπει να θυμόμαστε σε όλες τις εποχές και να μας κρατάει ενωμένους. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και πιστεύω ο καθένας μας που έχει δώσει μια μεγάλη προσπάθεια για να βγάλει ένα καλό βαθμό και στην ουσία το κάνει αυτό για τον εαυτό του. Είναι πολύ σημαντικό να δέχεται αυτή τη τιμή και να εκπροσωπεί το σχολείο. Περισσότερα κορίτσια προτίμησαν να μην φορέσουν ψηλοτάκουνα σε αντίθεση με κάποιες εκπαιδευτικούς, ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν παρέλαση με κράνος και σακούλα στα χέρια. Πάντως η μαθητική παρέλαση έγινε χωρίς να στηθούν κάγκελα και να εμποδίζεται ο κόσμος που πλημμύρισε τους δρόμους και απόλαυσε την νεολαία. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους αυτό που έλεγα πέρσι έγινε. Δηλαδή κάνουμε τις εθνικές μας επαιτίους χωρίς παρατράγουδα και επεισόδια. Και αυτό γιατί όσοι τα προκαλούσαν τώρα πια είναι η πλειοψηφία. Και άρα δεν βάζουν ανθρώπους να κάνουν στις εθνικές επαιτίους αυτά που έκαναν επί των ημερών μας. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης εμφανίστηκε εκνευρισμένος στη στρατιωτική παρέλαση με τους δημοσιογράφους για ένα θέμα όμως που εκείνος ανακοίνησε. Αφού επέκρινε χθες τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν φορούν γραβάτα στις επίσημες εκδηλώσεις και εμφανίστηκε και ο ίδιος σήμερα πάλι με γραβάτα, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. Το πράγμα άλλο δεν είχε να ρωτήσει γραβάτα. Το θέμα το έκαναν όλα τα κάνανε για θέμα. Και μετά τι έγινε, τελείωσε. Δεν τελείωσε. Τώρα 6 ώρες για συζήτηση. Πάντως ο Υπουργός Παιδείας στη μαθητική παρέλαση δεν φόρεσε γραβάτα. Εισβολές σε απευθείας σύνδεση.